Λοιπόν, πάμε να δούμε τα οικονομικά μας. Έλα, Μαριάννα μου, καλημέρα. Γεια σου, Μαριάννα. Καλημέρα. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Χότζογλου. Κύριο Χότζογλου, άνθρωπός μας. Καλημέρα. Όπου θα έχουμε στη συνέχεια. Καλημέρα, κύριε Χότζογλου. Πρόεδρος εκλεγμένος ο κύριο Χότζογλου, να ξέρει. Στη κέντρο αριστερά. Όχι ακόμα. Σιγά-σιγά. Το μελετάει ο κύριο Χότζογλου. Το ζυγίζω. Το ζυγίζει ακόμα. Να μιλήσει με λίγο κόσμο. Αν την Ελλάδα και ένα γκάλοπ. Που έχω παραγγείλει και. Ακούστε τι γίνεται εδώ πέρα. Στο ψηλό το έχουν πάρει. Όχι. Πασαρέλα υποψηφίων που λένε. Έχει πολύ κόσμο, Χότζο. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επιστημισμού και Τουρισμού. Ακριβώς, θα δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε και μια καταγγελία αλλά και πολλά να συζητήσουμε στο κομμάτι του τουρισμού. Να ξεκινήσουμε πρώτα λίγο με τα οικονομικά μας, γιατί χθες είδαμε ότι βγήκε και ο πληθωρισμός και ο πληθωρισμός τροφίμων. Μπορούμε να δείξουμε τις κάρτες λέγοντας πως. Ναι. Για ένα περίεργο λόγο, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα έπεσε το μήνα Ιούνιο. Από το 2,4 που ήταν το Μάιο, πήγε στο 1,3. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι ο κόσμος κάθε φορά που πλησιάζει το ταμείο και για να πάρει χρήματα, αλλά και για να δώσει χρήματα, αναστενάζει. Το λέμε καθημερινά με τις προσευχές που κάνουμε. Ακριβώς. Ο γενικός πληθωρισμός στην επόμενη κάρτα, να πούμε ότι παρέμεινε ίδιος συγκριτικά με τον Μάιο του 2024, τον προηγούμενο μήνα. Βέβαια, διάβασα από την ΚΕΠΕ ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε και έλεγε, έχουμε φτιάξει και κάποιες κάρτες γι' αυτό, ότι μπορεί μεν οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Ελλάδα να έχουν ανέβει στο εδώ ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ από το 1,3 που ήταν το τέλος του 2023 στο 2,1 το 2024. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν οι τιμές να είναι υψηλές στα ράφια και δυσκολεύονται οι καταναλωτές. Εδώ είναι ο πληθωρισμός που είπαμε και πριν. Στην επόμενη κάρτα θα δούμε αυτό. Υψηλές τιμές και ο καταναλωτής δυσκολεύεται πλέον και έχει αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες για να πάρει ακόμα και τα αναγκαία αγαθά. Γιατί δεν γίνεται αυτό, είπαμε χθες για την άδικη φορολόγηση. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουν τόσους υψηλούς έμεσους φόρους. Αλλά και το ολιγοπόλιο που γίνεται. Γιατί παλιά είχαμε και τα μπακάλικα της γειτονιάς, μπορούσε να πάει η νοικοκυρά να ψωνίσει. Πλέον έχουμε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίοι κάποιοι κακεντρεχείς θα έλεγαν, όπως είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι έχουν σχηματίσει καρτέλ. Αλλά και εκτός αυτού, συνεχίζουν οι μισθοί στην Ελλάδα, ακόμη και αν γίνονται αυξήσεις, να είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Μου έστειλε και ο κύριος Μητρόπουλος, και μπορώ να το δείξω και από το iPad, για να δείτε την κατάσταση των συνταξιούχων. Γιατί λέμε ότι έχουμε οικονομική ανάπτυξη κτλ. Να δούμε λοιπόν τι έχει δημοσιευτεί εδώ που μου έστειλε ο κ. Μητρόπουλος. Αυξήθηκε ο αριθμός των φτωχών συνταξιούχων. Το 57,4% των συνταξιούχων λαμβάνουν σύνταξη έως 1.000 μεικτά, 940 καθαρά. Κοιτάξτε πιο κάτω τι λέει. Το 38,5% με καθαρά 658 ευρώ. Θέλετε να υπολογίσουμε τα έξοδα που κάνουμε εμείς τώρα εδώ στο τραπέζι, να δούμε αν βγαίνουν με 658 ευρώ ή 564 ή 470. Ό,τι και να υπολογίσουμε. Που μόνο το σούπερ μάρκετ για να πας πλέον. Και με δικό του σπίτι δεν βγαίνουν. Και φαντάζεστε, εγώ σου λέω ότι έχουν δικό του σπίτι. Αν, επειδή παλιά οι περισσότερες οικογένειες είχαν έναν ο οποίος έπαιρνε σύνταξη, συνήθως η γυναίκα έμενε στο σπίτι και μεγάλωναν τα παιδιά. Και πλέον υπάρχουν οικογένειες εκεί έξω που είναι με μία σύνταξη. Άρα αυτοί οι άνθρωποι με τι ζουν, με 940 ευρώ. Και απαιτούμε να πληρώνουν φόρους. Να βάλουν πλάτη στο ελληνικό κράτος. Να ψάχνουν τα τιμολόγια του ρεύματος. Να διαλέξουν, σωστό, ποιο είναι πιο φθηνό, να μπαίνουν να βλέπουν ποιο σούπερ μάρκετ να πάνε σε ποια γειτονιά. Να έχουν το καταναλωτήσει στο κινητό και να ψάχνουν τα ναι, άμα θέλουν να αλλάξουν. Είναι όλα πλέον τεχνολογία, άρα μπορούν μέσω το iPad και το iPhone που είναι. Να μην κάθονται να πίνουν καφέ πια στο καφενείο, να τον παίρνουν στο χεράκι, να πηγαίνουν στο παγκάκι. Όλα αυτά μαζί δεν λαϊκίζουμε, είναι πραγματικότητα. Είναι η ζωή αυτή. Όχι, αυτή είναι η ζωή μας. Ναι, δεν είναι ότι λαϊκίζουμε και βάζουμε λίγο παραπάνω, αλλά το πίπερο. Αυτή είναι η ζωή πια. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι, τα καθορίζει η πραγματικότητα και η ζωή. Αντικειμενικό είναι αυτό. Θα αυξηθεί η τιμή του καφέ. Καθαρό είναι. Ναι. Τι θα κάνει ο κόσμος. Κάποιοι θα το σηκώσουν, θα πάνε να πούνε θα πιω τον καφέ. Κάποιοι θα πιουν λιγότερους καφές από ό,τι πίνουν. Και κάποιοι άλλοι θα το πάρουν στο χέρι και θα φύγουν ή κάποιοι άλλοι θα τον κόψουν τον καφέ. Ακριβώς. Καθαρό είναι. Θα μου πει κάποιος. Θα φτιάχνουμε σπίτι του καφέ. Ακριβώς. Θα μου πει κάποιος. Θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς τιμή του καφέ να είναι λίγο διαφορετική. Μου γράφει ένας φίλος μου τώρα. Πήρα τον καφέ 2,5 ευρώ, το κιλό έχει 8 και αυτοί που πλάνε τώρα ένα καφέ 2,5. Καλά, μην πούμε σε αυτή τη λογική. Καταλαβαίνετε να σου πω. Γιατί ο καφέ πάντα έτσι ήταν. Λοιπόν, αυτό λέω. Τα σακιά και ήταν φθηνά για αυτού και επίση πληρώναμε το καφέ 4-5 ευρώ. Ο άλλο, πρόσεξε με όμω. Ο άλλο, ο οποίο βάζει το μαγαζί. Έχει καθαρό κέρδο. Έχει καθαρό κέρδο. Αλλά ο άλλο βάζει το μαγαζί, έχει λειτουργικά έξοδα. Εργαζόμενο. Άλλο εκεί. Μην τραπέζει. Ρεύματα, δεν ρεύματα. Χώρο δεν μπορεί να του πει. Δεν σου λέω εγώ να σου πιάνει τον τέτοιον.
Ναι. Αλλά πάντα έτσι ήταν ο καθένας. Αλλά αν βάλουμε το συνταξιούχο που βλέπουμε εδώ, ότι υπάρχουν και με 470 καθαρά, και βάλεις όλα αυτά, ρεύμα, σούπερ μάρκετ, βενζίνη, ακτοπλοϊκά, άμα θέλει να πάει διακοπές. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν όλη τους τη ζωή και δεν μπορούν να πάνε διακοπές 5-6 μέρες σε ένα νησί. Ούτε αυτό μπορούμε να τους προσφέρουμε. Ναι. Είναι, όχι, λοιπόν. Πρόσεξε, αυτό είναι αυτό που λέμε, ότι αυξήθηκε 0,30 λεπτά κάτι, έλα μωρέ 30 λεπτά. Αυξήθηκε 10 λεπτά το άλλο. Όταν συζητάμε για ένα εργαζόμενο που βγάζει 2 χιλιάρικα ή 3 ένα σπίτι, λες εντάξει, θα τα αντέξει και τα λοιπά. Και πάλι είναι κοροϊδία. Όταν όμως αφορά ταξιούχο, έναν άνθρωπο ευάλωτο που μετράει και το μισό ευρώ. Όχι ρε παιδιά, αυτός δεν αντέχει το σηκώσει, πώς θα το κάνουμε τώρα. Τα, δεν μπορεί. Χρόνια έχει στηρίξει το σπίτι. Ή ένα εργαζόμενο με τον κατώτατο μισθό, έτσι. Γιατί ακούμε και λέμε ότι 830, λέω, δεν είναι 830, είναι 717. Είναι καθαρά. Είναι μεικτό το ποσό. Το 830 είναι μεικτά. Είναι μεικτό. Καθαρά. Στην τσέπη του είναι τόσα, αυτό που λέτε. Και μια και είπαμε και για ακρίβεια και λέμε τόσο καιρό από το χωράφι στο ράφι και είδα και την κακοκαιρία που έρχεται. Τι θα γίνει στην Θεσσαλία. Ήδη καταστράφηκαν καλλιέργειες στην Πέλα. Να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Αληφτήρα που έχει να μας πει καταρχάς τι έγινε με τις πληρωμές του ΕΛΓΑ και τις αποζημιώσεις. Α, βέβαια. Τι, ναι, γιατί περιμένανε, αν δεν κάνω λάθος. Βασικά, και τι, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο. 30 Ιουνίου, δεν ήταν το ριακό. Τι έγινε, κύριε Αληφτήρα, που καλημέρα, περιμένατε. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Πραγματικά υπήρχε δέσμευση και από τον Πρωθυπουργό και από τον τέος Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αυγενάκη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο, η οποία δέσμευση μας την είχε δώσει τότε στην περίοδο των μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά την επανέλαβε κατά την πρόσφατη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι 36 θα ολοκληρωθούν όλες οι πληρωμές σε θετικό κεφάλαιο, στις οποίες πληρωμές είναι αρμόδιες ο ΕΛΓΑ για τις καταστροφές που υπέστησαν οι αγρότες από το φαινόμενο Ντάνιελ και Ηλίας. Και τι έγινε, Έχουμε 3 Ιουλίου σήμερα, δεν υπάρχει ούτε ένα δελτίο τύπου για το πότε θα γίνουν αυτές οι πληρωμές. Δεν έχουν γίνει καμία πληρωμή, οπότε για ακόμα μία φορά έχουν πέσει έξω στις υποσχέσεις τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν αυτό, αλλά ξέρετε κάτι, όλα αυτά είναι εις βάρος των αγροτών. Οι αγρότες προγραμματίζουν να πληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις τους, γιατί ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η αγορά και το εμπόριο, γιατί είμαστε στη μέση της καλλιεργητικής περίοδου και χρειαζόμαστε ρευστότητα ώστε να πάρουμε τα εφόδια μας, τα λιπάσματα και τα φάρμακα, και τα φυτοφάρμακά μας. Δεν μπορούμε να προγραμματίζουμε τις δουλειές. Για ακόμα μια φορά, ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος είναι αυτοί που την πληρώνουν. Είναι απαράδεκτη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που στην ώρα τους, ενώ είχαν δεσμευτεί, δεν έχουν δώσει τα χρήματα που οφείλουν να δώσουν και δικαιούνται οι Έλληνες αγρότες. Και όχι μόνο ο αγρότης, γιατί μετά, άμα δεν κάνω λάθος, πάει στον καταναλωτή όλο αυτό. Αν εσείς ανεβάσετε το κόστος, θα ανέβει μετά το κόστος και αυτοί και αόρατοι μεσάζοντες θα ανεβάσουν αυτά που παίρνουν και μετά θα ανεβούν και τιμές εμάς. Έτσι δεν είναι? Κατά μία είναι έτσι, κυρία Γεωργαντή, αλλά οι τιμές των αγροτικών προϊόντων είναι τόσο χαμηλά, ενώ έχουμε τεράστια αύξηση στο κόστος παραγωγής, όπου το επάγγελμά μας καθίστα το μη βιώσιμο. Και θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, γιατί χθες καρπούζι πιστεύω τρώμε όλοι, ναι. Εσείς που είστε στο πάνελ εκεί πέρα και εγώ. Χθες πήγατε, αγόρασα το καρπούζι από το Μανάβι στη γειτονιά μου, το πήρα 75 λεπτά, όταν από το χωράφι φεύγει 20. Και εγώ θα θέσω ένα απλό ερώτημα. Εγώ το πήρα 89 χθες. 90 κι εγώ. 89. Στην Αθήνα, ακούσατε μαρτυρίες στην Αττική. Ναι. 89. 89 και 90. Τόσο είναι εδώ. Ενώ φεύγει 20. Ναι. Ενώ φεύγει 20. 4,5 φορές πάνω. Ναι. Και εγώ θα σας ρωτήσω. Τι επεξεργασία και τι μεταποίηση χρειάζεται ένα καρπούζι που φεύγει από το χωράφι από μένα για να φτάσει στο πιάτο του κυρίου Στάτη, του κυρίου Κολοντιτά, του κυρίου Ζεργαντή. Καμία επεξεργασία. Ίσως λίγο κατάρρευση. Εγώ με χώματα το παίρνω κιόλας. Στη Ζωμανάβη. Μόνο το μεταφορικό είναι. Μόνο το μεταφορικό είναι. Όπως τα παίρνουν από το χωράφι, με χώματα το παίρνω. Μόνο μεταφορά είναι. Μόνο μεταφορικό δικαιολογεί. Μόνο αυτό είναι όμως. Όχι βέβαια. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν έχει επεξεργασία. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε ελέγξει την ακρίβεια, την αγορά. Όλους αυτούς που εξωτερικούν στις πλάτες παραγωγών και καταναλωτών, πού είναι η έλεγχη. Τους μηχανισμούς τους έχει το κράτος, έχει τους μηχανισμούς. Δεν τους έχουμε εμείς. Να ρωτήσω, κύριε Αληφτήρα, εσείς τιμές έχετε αυξήσει καθόλου? Όχι, κύριε Στάτη, όχι. Το λέω, γιατί το λέω και θέλω να το απαντήσετε. Η Ελστάτ είπε ότι αυξήθηκαν τιμές 20% στην παραγωγή. Η Eurostat. Η Eurostat. Οι τιμές σε όλα τα αγροτικά προϊόντα, κύριε Στάθη, είναι βαρομετρικό χαμηλός. Αντίθετα, σας είπαμε το κόστος παραγωγής. Δεν ξέρω τι στοιχεία αντλεί η Eurostat. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι είναι στοιχεία. Επειδή είναι από τη Eurostat, το αναφέρω εγώ. Αναγκάστηκαν τώρα, κάποιοι να αυξήσουν τις τιμές. Ναι. Λόγω κόστους, λόγω δυσκολιών, λόγω της εποχής.
Όχι. Οι κλιματολογικές συνθήκες εξελίσσονται ομαλά. Μπορεί να έχουμε τον κάψον, αλλά δεν έχουμε, προς το παρόν δεν έχουμε ούτε πλημμύρες, ναι, ούτε κάποια φαινόμενα καταστροφής όπως είδα στην Έδεσα χθες, συνάδελφοι, και στη Βέρεια που έπεσε το χαλάζι, αυτό που πραγματικά ήταν εξωπραγματικό. Μπορεί την Πέμπτη να έχουμε επικίνδυνα εταιρικά φαινόμενα. Ελπίζω να μην έχουμε πλημμύρες. Αν έχετε, τι είστε προστατευμένοι, αν έχετε. Έγινε τίποτα, κανένα έργο. Έχει γίνει κάτι πάλι θα. Κοιτάξτε, τα έργα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα έχουν αναλάβει δύο φορείς. Η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθαρισμό των ποταμών και την ενίσχυση των αναχωμάτων. Και τα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που θα έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών. Ναι, ναι. Τι έχει γίνει, πείτε μας. Όσο αφορά τις προηγούμενες ημέρες επικοινωνία που είχαμε τους αντιπεριφερειάρχες της Λάρισας και της Καρδίτσας, όπως έρχονται τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, από την κεντρική πολιτική εξουσία στα ταμεία της περιφέρειας, δίνονται κατευθείαν για καθαρισμούς. Υπάρχουν καθαρισμοί, βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες. Σίγουρα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω να σας απαντήσω το κατά πόσο είμαστε οχυρωμένοι σε μια τέτοια πλημμύρα. Μπορώ όμως να σας απαντήσω ότι αν γίνει μια πλημμύρα ανάλογη με τον Ντάνιελ, σίγουρα δεν είμαστε οχυρωμένοι, γιατί το νερό μένει στα βουνά, το κρατάμε το νερό. Να. Και όπως πρόσφατα, κοιτώντας στο διαδίκτυο, βρήκα μια μελέτη η οποία έλεγε ότι αν υπήρχε το πράγμα της σκοπιάς και του Μουζακίου, ο όγκος του νερού που θα κατέβαινε από τα ορεινά προς τα παιδινά θα ήταν στο μισό. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα είχαμε ούτε ανθρώπινα θύματα. Άρα βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμασταν. Δεν έχει αποθεί αποζημιώσεις. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχει οχυρωθεί η Θεσσαλία. Είμαστε ό,τι φωνάζουμε εδώ, τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα λέτε εσείς, βγαίνετε στους δρόμους, είμαστε στο ίδιο σημείο. Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τα ακούμε, κάνουμε διαμαρτυρίες, στέλνουμε στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, πιστεύω θα συναντηθούμε τον κύριο Τσάρα, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος είναι τη συνειδητοποίηση μας και ο κύριος Τέλας. Τους στέλνουμε τα αιτήματα, τους ζητάμε να μας βοηθήσουν, αλλά φωνήγω όντως εν διερήμο, γιατί πραγματικά είναι τέτοια η πολιτική που δείχνει ότι δεν θέλουν να βοηθήσουν τον πρωτογενή τομέα. Κύριε Λευτήρα, καλά, τώρα, μην το λέτε, κύριε Λευτήρα, δεν θέλουν να βοηθήσουν. Φαντάζομαι ότι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θέλουν να βοηθήσουν. Ναι, δηλαδή, αυτό μόνο, είναι πολύ ισοπεδωτικό, δεν είναι ωραίο να το λέμε. Εγώ θεωρώ ότι ενδεχομένως. Άμα θέλανε, κύριε Στάθη, άμα θέλανε να βοηθήσουν. Λεπτό, κύριε Λευτήρα, άλλο δεν το έχουν κάνει. Και άλλο λες δεν θέλω. Δηλαδή είναι πολύ φασιστικό να λες έναν άλλον δεν θες να βοηθήσεις. Δεν μ' αρέσει τώρα αυτό. Κύριε Στάθη, γιατί δεν το έχουν κάνει. Γιατί δεν το έχουν κάνει. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα άλλο να λέμε καθυστερούν και άλλο να λέμε δεν θέλουν να βοηθήσουν. Εντάξει τώρα. Έχετε να τα αποδείξετε ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν, δεν θέλουν. Εγώ θεωρώ ότι. Συγγνώμη που σας το λέω. Με σεβασμό το λέω όπως ξέρετε. Ναι. Αλλά άλλο πράγμα δεν το έχουν κάνει. Γιατί καθυστερούν, γιατί βλέπουμε. Παρουσιάστηκε ένα σχέδιο κτλ. Πράγματι, καθυστερήσει. Μπορεί, δεν μπορεί να τα επιζητήσει κανείς ότι πάρει καθυστέρηση. Και άλλο να λέμε δεν θέλω να το κάνω. Θέλω να τους πετάξουν έξω. Βλέπετε καμιά ενέργεια να ρίξουν το κόστος παραγωγής. Βλέπετε καμιά ενέργεια για τις ελληνοποιήσεις. Ενέργειες βλέπω. Ενέργεια για τα πράγματα. Για τα έργα. Μισό λεπτό. Ενέργειες βλέπω. Μη αποδοτικές ενέργειες δεν βλέπω. Αποδοτικές μάλλον ενέργειες δεν βλέπω. Για να είμαι ακριβής. Άρα πού βρισκόμαστε, στο ίδιο σημείο που ήμασταν και το χειμώνα. Δεν είπα όχι. Στο ίδιο σημείο που ήμασταν το χειμώνα δεν είμαστε. Έχουν γίνει πέντε πράγματα. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Να λέμε ότι η προσπάθεια δεν αποδίδει είναι ένα θέμα το οποίο συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αλλά μην το ισιώνουμε τελείως. Είναι κατά τη γνώμη μου λάθος, έτσι. Άποψή σας, άποψή μου. Δεν έχει θέμα αυτό. Α, εσείς το ζείτε και επίσης το ζείτε, εσείς είναι διαφορετικό από αυτό. Εννοείται ότι το ζει το πρόβλημα. Εμείς βλέπουμε. Ακριβώς. Γι' αυτό και μεγαλύτερη ένταση ο άνθρωπος. Εννοείται τώρα. Δεν το λέω. Το βλέπουμε διαφορετικά αυτό, είναι αλήθεια. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Αληφτήρα. Θα τα ξαναπούμε όταν πληρωθείτε κιόλας. Να δούμε πότε θα πληρωθείτε. Να μας βγείτε να μας το πείτε. Ελπίζω γρήγορα. Καλό καλοκαίρι. Νομίζω θα πληρωθούμε αφού τελειώσει την εκπομπή. Όχι, πιο νωρίς να τα πούμε. Θα δείξει. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Αληφτήρα.